Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, θα το βρείτε ως ΟΚΔΕ, ένα πολιτικό κόμμα, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο κύριος Άγγελος Φουρνοτζής. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Άγγελε. Και καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στην παρέα. Να μας πείτε δύο πράγματα για τον πολιτικό σας σχηματισμό και βεβαίως την προσωπική σας εικόνα, για ποιο λόγο βρίσκεστε στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος και για ποιο λόγο κινείστε προς το Κοινοβούλιο. Ναι, να σας πω καταρχάς ότι η συμμετοχή μας στις τωρινές εκλογές είναι κάπως μέρος ουσιαστικά της συμμετοχής μας στο κίνημα όλη την προηγούμενη περίοδο και της συμμετοχής μας σαν εργαζόμενοι, άνεργοι, νεολαίοι στους αγώνες που υπήρχαν ειδικά από το 2008 και μετά. Δικιά μας, αν θέλετε, κατεύθυνση και πεποίθηση είναι ότι αυτοί οι αγώνες θα πρέπει να συνεχιστούν στην προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων κυρίως και της νεολαίας και προφανώς κατά τη δικιά μας πολιτική και την απαλλαγή μας από τα μνημόνια, την Τρόικα και τη συγκυβέρνηση που έχουμε σήμερα. Είναι δύο ζητήματα στα οποία θα ήθελα κυρίως να σταθώ, τα οποία νομίζω είναι άλλωστε και το κλειδί αυτών των εκλογών. Το πρώτο είναι το πώς θα λυθεί η ανθρωπιστική κρίση η οποία υπάρχει στη χώρα μας και το δεύτερο είναι πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας με αυτό το οποίο γενικά ακούγεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας. Και πολύ περισσότερο πώς αυτά θα γίνουν ξαναπαίρνοντας πίσω τα δημοκρατικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια δέχονται τη μία επίθεση πίσω από την άλλη. Κατά τη γνώμη λοιπόν τη δικιά μας κύριε Κυριακίδη, υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες, αρκεί να πάρουμε τα λεφτά από εκεί που υπάρχουν και ιδιαίτερα έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις χίλιες οικογένειες οι οποίες κατέχουν περίπου από ό,τι βγάζουν στατιστικές υπηρεσίες στο μισό πλούτο της Ελλάδος, μιλώντας για τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομηχανούς κτλ. Και οι οποίες ακόμα και από το μειωμένο κατά 25% ΑΕΠ της χώρας μας, το 2013 καρβωνόντουσαν 80 περίπου δισεκατομμύρια, τα οποία πηγαίνανε λίγο πολύ στις εταιρείες τους και στις δικές τους τσέπες. Με αυτή τη μέρα το πρώτο βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη αναδιανομή του πλούτου προς εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σωθεί η κοινωνική ασφάλιση, πόσο μάλλον να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, όλους τους Έλληνες και να έχει έναν αξιοπρεπή χαρακτήρα, να λυθεί το πρόβλημα της υγείας, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι επί της ουσίας είναι λίγο πριν διαλύσει τελείως όσον αφορά τα νοσοκομεία, την περίθαλψη, τα φάρμακα κτλ. Την παιδεία, την πρόνοια και τους μισθούς. Για να υπάρξει κατά τη γνώμη μας μια επανεκκίνηση επίσης της οικονομίας και να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, είναι φανερό ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με ευχολόγια για επενδύσεις, αλλά μόνο αν το ίδιο το έθνος, οι ίδιοι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα αναλάβουν αυτό το έργο επανεκκίνησης, το οποίο κατά τη γνώμη μας σημαίνει τα εξής. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εθνικοποίηση των τραπεζών, ώστε και να μπορέσουμε τον ελληνικό λαό να τον απαλλάξουμε από τα χρέη τα οποία αυτή τη στιγμή σφίγγουν σαν φιλιά γύρω από το λαιμό του και πολύ περισσότερο να βρεθούν χρήματα για να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις. Το ίδιο όσον αφορά την εθνικοποίηση, αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνει με όλες τις υποδομές, τον ορυκτό πλούτο και όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα κάτω από εργατικό έλεγχο. Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά κεφαλαίων από άλλους τομείς στον τομέα των επενδύσεων. Να γίνουν δηλαδή κρατικές επενδύσεις τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων το χρόνο και μάλιστα αυτές οι επενδύσεις να μην αφορούν κατοικίες, δρόμους κτλ. Να αφορούν την παραγωγή, τη δημιουργία δηλαδή εργοστασίων και βιομηχανιών για να μπορέσουν και πραγματικά να απορροφηθούν άνεργοι και να έχουμε και αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βρούμε πλούτο και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι σήμερα παρευρέθηκα εκεί σε μια κινητοποίηση των εργαζομένων στη Ζάχαρη. Είναι ένα από τα εργοστάσια που κλείνουν αυτή τη στιγμή. Αναδεικνύουν το πρόβλημα και είναι ζήτημα δηλαδή ότι θα πρέπει άμεσα αυτά εδώ όλα να γυρίσουν πίσω στην παραγωγή και στους ίδιους τους εργαζόμενους. Η διαγραφή του χρέους και η έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαστικά βήματα για να μπορέσουμε να πάμε σε μια πολιτική η οποία να ικανοποιεί τα εργατικά συμφέροντα και όχι συμφέροντα πολυεθνικών, τραπεζών κτλ. Με αυτά που λέω καταλαβαίνετε ότι σαν οργάνωση
Είμαστε ενάντια στη λογική του κέρδους, της ατομικής ιδιοκτησίας στα μεγάλα μέσα παραγωγής, του άναρχου ανταγωνισμού, που κατά τη γνώμη μας η λειτουργία αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος δηλαδή, στο τέλος οδηγεί και στον πόλεμο, που πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια χτυπάει την πόρτα μας και την ίδια την Ευρώπη. Να ρωτήσω λίγο προς το διεθνιστόν που έχετε. Οργάνωση λέτε κομμουνιστών διεθνιστών. Μπορείτε λίγο να εξηγήσετε έτσι από περιέργεια. Ναι, ναι, ευχαρίστως. Αυτό περιγράφεται δεν είναι διεθνιστικά, γι' αυτό το λέω δηλαδή. Όχι, ίσα τώρα θα αναφερόμουν ακριβώς αυτό. Θα σας έλεγα δηλαδή ότι η κατεύθυνση δικιά μας δεν είναι μια περιχαράκωση στα εθνικά μας σύνορα. Η γνώμη μας είναι ότι μαζί με τους εργαζόμενους της Ευρώπης θα πρέπει να πάμε σε ένα κοινό αγώνα για την εκδίκηση των δικαιωμάτων μας, ουσιαστικά για μια κοινωνικοποίηση δηλαδή της παραγωγής όσο γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για λειτουργία με βάση την κοινωνική δικαιοσύνη, για μια σοσιαλιστική Ευρώπη δηλαδή. Για μας αυτή είναι ο καπιταλισμός, είναι η ρίζα του προβλήματος και των δεινών που ζούμε σήμερα, ο σοσιαλισμός. Ένας δημοκρατικός σοσιαλισμός και όχι αυτό που γνωρίσαμε στο Ανατολικό Μπλοκ, ας πούμε, με το σταλινισμό ή αυτά τα εκτρώματα υπό τη θέμα του κομμουνισμού που υπήρχε εκεί πέρα, είναι η δικιά μας λύση, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Και με αυτή την έννοια είμαστε ναι, και διεθνιστές πάνω απ' όλα και σκοπός μας είναι, αν θέλετε, και σαν ΟΚΔΕ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να δημιουργηθεί μια επαναστατική δύναμη η οποία να μπορέσει να οθήσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, γιατί έχει και αυτό μια σημασία, αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι και η μόνη λύση κάπως στην κατάσταση στην οποία ζούμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά από μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Από μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία να στηρίζεται στην κινητοποίηση και στα όργανα των ίδιων εργαζομένων και της νεολαίας, είτε είναι στους χώρους δουλειάς, είτε είναι μέσα στις σχολές, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είτε είναι στις γειτονιές. Αν δεν υπάρξει κινητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, είναι προφανές πολύ δύσκολο ότι μια κυβέρνηση με άλλο χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη προοδευτική, αριστερή ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να εφαρμόσει έτσι φιλεργατικά μέτρα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Κατεβαίνετε δεύτερη, τρίτη φορά σε βουλευτικές εκλογές. Όχι. Δεύτερη φορά σε βουλευτικές αλλά και νέες ευρωεκλογές. Την περασμένη φορά που κινηθήκατε. Τι εννοείτε. Ενώ από άποψη αποδοχής που κινηθήκατε. Από άποψη αποδοχής, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Την πρώτη φορά εμείς κατεβήκαμε σε λίγες περιφέρειες. Ουσιαστικά ήταν μια δοκιμαστική προσπάθεια για μας. Δεν κατεβήκαμε πανελλαδικά. Τώρα κατεβαίνουμε πανελλαδικά σε όλες τις περιφέρειες. Στις ευρωεκλογές κινηθήκαμε σε μια καταγραφή περίπου 3.000 και κάτι ψήφων. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι στην κατεύθυνση και στη μάχη που έχετε επιλέξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέντευξη σας.